Σήμερα ο μοναχός, Πάτερ Αρσένιος Γιαγκόφτης, δόκτωρ θεολογίας. Έλατε, Πάτερ. Αγαπητοί φίλοι, Χριστός Ανέστη. Καταρχήν να ευχαριστήσω το Προεδρείο της ΠΟΕΗ για την τιμητική για μένα πρόσκληση. Ετιτλοφόρησα τα λίγα λόγια που θα σας πω ως εξής. Μια πολύ σημαντική μάχη κερδίθηκε, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται. Τίποτε δεν χαρίζεται, όλα κατακτώνται με αγώνες του Θεού συνεργούντος. Την 1η Σεπτεμβρίου του 2022, αγαπητοί φίλοι, συγκεντρωθήκαμε πάλι εδώ για να διατρανώσουμε τότε την απόφασή σας ότι δεν εκβιαζόμαστε και δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε για να γιορτάσουμε μια σημαντική νίκη, την επάνωδό σας στην εργασία, και να διδαχθούμε γιατί ο αγώνας δεν τελείωσε. Να κάνουμε τροποντινά έναν απολογισμό. Καθώς λέγει ο ποιητής, έρχεται μια ώρα που θα πρέπει κανείς να πει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Και εσείς, αγαπητοί φίλοι υγειονομικοί, δεν υποκύψατε σε εκβιασμούς. Είπατε το μεγάλο όχι. Σας στέρισαν μισθό, περίθαλψη, σας απέκλεισαν κοινωνικά, σας στοχοποίησαν, όμως δεν κατάφεραν να σας γονατίσουν. Μάλλον τους γονατίσατε εσείς. Αυτοί που κουρέλιασαν το Σύνταγμα, νόμισαν ότι θα μπορούσαν να κουρελιάσουν και τη δική σας αξιοπρέπεια. Έκαναν όμως μεγάλο λάθος. Η πονηρά συναγωγή, για να θυμηθούμε και την υμνολογία της Μεγάλης Πέμπτης, η πονηρά συναγωγή που προσπάθησε εκβιαστικά και λυσαλέα να κάμψει το ελεύθερο αγωνιστικό φρόνημά σας, ιτήθηκε. Δεν έχουμε όμως, αγαπητοί φίλοι, την ψευδέστηση, και δεν την έχει κανείς, ότι θα σταματήσει το πράγμα εδώ. Θα συνεχίσει, δυστυχώς, καθώς θα ανοίγουν και άλλα μέτωπα, τα οποία άλλα μέτωπα τα λένε εργασιακό μεσαίωνα, φτωχοποίηση, αρπαγή του κοινωνικού αγαθού του νερού, αρπαγή της κατοικίας, τα λένε μετανθρωπισμό, τεχνοφεουδαρχία, καθολικό έλεγχο και καταστολή. Όμως θα μας βρουν απέναντι, και το ξέρουν αυτό. Ήδη μετά και το έγκλημα στα Τέμπη, το σύστημα έχει πλήρως ξεμασκαρευθεί, τουλάχιστον για αυτούς που έχουν μάτια να βλέπουν. Άλλα κεφάλαια των νέων μετώπων που θα ανοίξουν είναι η απαγόρευση των οικοσίτων. Θυμούμαστε εδώ την προφητική ρίση του Πατροκοσμάτου Ετωλού ότι θα φορολογήσουν και τα κοτέτσια. Είναι ο κόντεξ αλιμεντάριος. Ήδη έχουν νομοθετήσει το να ταΐζουν τον κόσμο έντομα και σκουλίκια, και δεν ξέρω και τι άλλο στο μέλλον. Αυτά τα οποία τρώει, πίνει, αναπνέει ο κόσμος, όλα του προξενούν αρρώστια και χρησιμοποιούν την αρρώστια για να πουλήσουν τα φάρμακά τους. Εκτός όμως από το επιδιωκόμενο κέρδος, στο βάθος και εν τέλει ο πραγματικός τους στόχος είναι να φέρουν αυτή τη μεγάλη επανεκκίνηση για την οποία όλο και περισσότερο μας μιλούν τα τελευταία χρόνια. Τη νέα τάξη πραγμάτων, όπως τη λέγανε μέχρι τώρα, είναι το ίδιο πράγμα. Αγαπητοί φίλοι υγειονομικοί, κερδίσατε αυτή την σημαντική νίκη
στον αγώνα που δεν τελείωσε και δεν τελειώνει, την κερδίσατε σχεδόν μόνοι, αλλά όχι μόνοι. Είχατε τη βοήθεια του Χριστού μας και τη σκέπη της Παναγίας. Δεν αγωνιστήκατε για χρήματα ή για ευτελή πράγματα, αλλά για το ύψιστο των αγαθών που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, την ελευθερία. Και γι' αυτό και ο αγώνας σας ήταν σπουδαίος και υψηλός. Το ηθικό ποιόν του κάθε ανθρώπου φαίνεται από το εάν υποκύπτει ή όχι σε πιέσεις και εκβιασμούς. Εσείς σε αυτό το θέμα δώσατε εξετάσεις και πήρατε άριστα. Όπως εγγράφει, είστε δύο φορές ήρωες. Μία όταν υποκριτικά σας χειροκροτούσε το σύστημα στην πρώτη φάση του κατασκευασμένου Ιούτους με γιώτα, για τις υπηρεσίες που προσφέρατε και μετά σας πετάξαν έξω. Αλλά κυρίως τότε δείξατε τη μεγαλοσύνη σας. Ήρωες είστε και τώρα που επιστρέψατε νικητές με το κεφάλι ψηλά. Δώσατε στην κοινωνία των φοβισμένων μαθήματα αγωνιστικότητας και ήθους. Κανονικά έπρεπε η νίκη σας αυτή να είναι μια γιορτή χαράς για όλη την κοινωνία, γιατί δώσατε ένα καλό μάθημα στο τέρας του ολοκληρωτισμού που ήθελε πάση θυσία να υποτάξει το ελεύθερο φρόνημά σας. Μας δώσατε επίσης μαθήματα επιμονής και υπομονής στην επιδίωξη ενός υψηλού στόχου, τον οποίον πετύχατε. Μέσα από τον κοινόν αγώνα για έναν υψηλό και ιερό σκοπό, όπως είναι η διαφύλαξη του αγαθού και συνάμα δικαιώματος της ελευθερίας στην επιλογή και της ελεύθερης συγκατάθεσης για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης, αναπτύχθηκε και το αγωνιστικό πνεύμα, η αισιοδοξία, η συντροφικότητα και η συναγωνιστικότητα, πράγματα σπουδαία και από μόνα τους. Αντί του μένουμε ασφαλείς, που ήταν το γνωστό σύνθημα, στην αντίστροφη γλώσσα του ανάποδου κόσμου, όπως μας δίδαξε ο καθηγητής Βαθιώτης να τα αποκρυπτογραφούμε αυτά τα πράγματα, το μένουμε ασφαλείς σημαίνει ακριβώς το αντίθετο, μένουμε ανασφαλείς. Εσείς όμως διδάξατε το μένουμε ελεύθεροι. Δεν έχουμε το δικαίωμα και δεν εκχωρούμε σε κανένα την ελευθερία μας και δεν εκβιαζόμαστε. Η πολύτιμη εμπειρία σας, αγαπητοί φίλοι, και τα μαθήματα που δώσατε στη θρασία όσο και ανάλγητη εξουσία των μαριονετών, πάλι χρησιμοποιώ ορολογία Βαθιώτη, θα πρέπει αυτή η πολύτιμη εμπειρία σας να αξιοποιηθεί για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Είναι κρίμα που επίσκοποι και κληρικοί, οι οποίοι συνήθως εγκομιάζουν το μεγάλο δώρο του αυτεξουσίου, δηλαδή την ελευθερία που μας έδωσε ο Τριαδικός Θεός, έγιναν οι πιο φανατικοί συνήγοροι στη θεωρία και στην πράξη της λεγόμενης επιχείρησης ελευθερίας, η οποία διαβάζεται στην πραγματικότητα ως επιχείρηση ανελευθερίας. Στο πρόγραμμα εννοώ του στανικού, του υποχρεωτικού, του εκβιαστικού εμβολιασμού. Έφθασαν δυστυχώς αυτοί οι ρασοφόροι κήρυκες της ανελευθερίας και της υποχρεωτικότητας να χαρακτηρίσουν το εμβόλιο θεϊκό δώρο. Ακόμη και η θλιβερή εντός εισαγωγικών ειδική της ομάδας Τσιόδρα χαρακτήρισαν ως υπερβολή τη φράση τους αυτή, ότι το εμβόλιο ήταν τάχα θείο δώρο. Το πόσο θείο δώρο είναι φαίνεται ήδη κάθε μέρα. Όταν η κοινωνία αναζητήσει συνενόχους, και πιστεύω και εύχομαι κάποτε να το κάνει και όσο γίνεται πιο γρήγορα, συνενόχους στο συντελεσθέν έγκλημα, δεν ξέρω πώς θα αποφύγουν τις ευθύνες, αλλά κυρίως
και τις ποινικές ευθύνες, αλλά κυρίως τον έλεγχο των συνειδήσεών τους. Είπα ήδη για τα επόμενα βήματα, τα πιθανά επόμενα βήματα της δικτατορίας τους, τα βλέπουμε όλοι δια γυμνού οφθαλμού, και με βάση αυτή την εμπειρία της τριετίας, πώς να πιστέψουμε ότι νοιάζονται τόσο πολύ για την υγεία μας, ώστε να φτάνουν στο σημείο να μας υποχρεώνουν να την διαφυλάξουμε εντός εισαγωγικών, δηλαδή διάβαζε να την καταστρέψουμε με το εμβόλιο τους. Είπαμε ανάποδος κόσμος. Χρησιμοποίησαν, όπως ξέρετε καλά, το εργαλείο της διχόνοιας και του διχασμού, της διαίρεσης. Χρησιμοποίησαν το εργαλείο της χειραγώγησης μέσω του φόβου και θα τα ξαναχρησιμοποιήσουν. Αλλά πρέπει να ξέρουν ότι δεν θυσιάζουμε κοινωνικές κατακτήσεις που κερδίθηκαν με υδρώτες και αίματα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας φτώχυνε όταν σας διώξανε, τώρα θα έλεγα ότι πλούτησε και κυρίως θα πλουτίσει, με την επάνωδό σας πλούτησε, αλλά κυρίως θα πλουτίσει εάν δεν ξεπουληθεί η δημόσια υγεία στους ιδιώτες όπως έχουν πρόγραμμα να το κάνουν. Ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν είναι και τα ψευτοδιλήμματα που θέτουν μπροστά μας. Ασφάλεια από τη μια, ελευθερία από την άλλη. Όχι, θέλουμε και ασφάλεια πραγματική, αλλά θέλουμε κυρίως ελευθερία. Θέλουμε υγεία με ελευθερία. Αρνούμαστε την κατάργηση της ελευθερίας στο όνομα μιας δήθεν ασφάλειας. Όποιος θυσιάζει την ελευθερία για χάρη μιας υποτιθέμενης ασφάλειας, στο τέλος τα χάνει και τα δύο, γιατί δεν είναι άξιος για αυτά. Νομίζω ότι όχι μόνο εσείς οι υγειονομικοί, αλλά όλοι μας έχουμε και πρέπει να έχουμε ένα όραμα ανάμεσα σε άλλα οράματα, αλλά και ένα όραμα για το σύστημα υγείας. Ένα σύστημα υγείας υψηλής ποιότητας για όλους τους Έλληνες. Αλλά όλα αυτά, όλες αυτές οι απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε στον αγώνα που έχουμε μπροστά μας, εξαρτώνται και από το τι είμαστε πρόθυμοι, αγαπητοί φίλοι, να θυσιάσουμε. Λίγο από το χρόνο μας, λίγα από τα ανύπαρτα χρήματά μας ή ακόμη και τη ζωή μας. Όσο περισσότερα είναι πρόθυμος κανείς να θυσιάσει, τόσο πιο ανίκητος γίνεται. Ένας πατριάρχης στα χρόνια της τουρκοκρατίας, όταν πήγαινε στο Σουλτάνο, είχε μαζί του και ένα σχοινί. «Σουλτάνε», μου λέει, «αν θες να με κρεμάσει, σου φέρα και το σχοινί, μην ψάχνεις να το βρεις». Λοιπόν, εμείς τι είμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε? Διότι τα διακυβευόμενα είναι σπουδαία και υψηλά. Όμως, για να κλείσω, αγαπητοί φίλοι, μπροστά στους αγώνες αυτούς που έχουμε να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και με τη δική μας την ευψυχία και την τόλμη, πρέπει να έχουμε θάρρος και αισιοδοξία. Όπως φάνηκε και από την περίπτωση των αγώνων των δικών σας, καμία δικτατορία δεν είναι ανίκητη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και αγωνιστικοί. Σας ευχαριστώ. Καλόν αγώνα και καλή νίκη. Ευχαριστούμε πολύ, πάτερ. Ευχαριστούμε πολύ.